Πάντοτε ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες. Θα αναφερθώ σε μία από αυτές, την Κάντου Σάρτε. Είναι ένα τρίφωνο γυναικείο φωνητικό σύνολο, το οποίο πρόκειται να δώσει συναυλία στις 3 Μαρτίου, στη 1 το μεσημέρι. Και έτσι λοιπόν απίθυνα μία πρόσκληση στην επικεφαλή, στην πρόεδρο της χοροδίας, την κυρία Φιλιό Μαρινοπούλου, η οποία είναι εδώ. Είστε η γυναίκα η οποία κρατάει την μπαγκέτα? Όχι βέβαια. Με έναν τρόπο, ναι, μεταφορικά, κυρία Καμαρινοπούλου. Καλή σας μέρα και καλό μήνα και ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Στη θέση μου θα ήταν αυτή που κρατάει την παγκέτα, η Άλκη στη Στόγια, η οποία είναι η μαέστρος μας. Τη φωνή της για λίγο. Ναι, λόγω ύλσης, και έτσι την αντικαθιστώ εγώ. Ελπίζω επάξια. Με έναν τρόπο λοιπόν κι εσείς όμως κινείτε έτσι τα νήματα, δίνετε τον ρυθμό της δραστηριότητας αυτού του συνόλου, το οποίο συστάθηκε πριν από πόσο καιρό, πριν από πόσα χρόνια? Είμαστε στον έκτο χρόνο στον οποίο λειτουργούμε ως ομάδα. Το 2013, τον Οκτώβριο, δημιουργήθηκε Κάντου Σάρτε. Εγώ δεν ήμουν τότε μέλος. Με ευκαιρία και με αρχή, τα 100 χρόνια για την, όπως λέμε και στο βιογραφικό μας, την έκθεση που γινόταν για το Βάγνερ και το Βέρντι, 200 χρόνια. Στο Τελόγλιο. Σωστά. Εκεί εμφανίστηκε πρώτη φορά η Κάντου Σάρτε, έγινε αποδεκτή και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε η πορεία της. Είμαστε στον έκτο χρόνο, είμαστε πάνω από 40 γυναίκες μέλη. Και εδώ και ένα χρόνο είμαστε η επίσημη χοροδία του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Είμαστε υπό την αιγίδα του. Και αυτή τη συναυλία που θα κάνουμε την Κυριακή, όπως είπατε, γίνεται με συνεργασία του Μακεδονικού Κέντρου. Τι σημαίνει να είστε η επίσημη χοροδία του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, για όλους όσοι δεν γνωρίζουν? Το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ξέρουμε ότι είναι ένα σωματείο το οποίο στηρίζει τις δράσεις και το μουσείο, το παλιό Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο έχει συγχωνευτεί και είναι τώρα υπό την ομπρέλα του Μόμους. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί, σε αυτό το σωματείο, στο Μακεδονικό Κέντρο. Και ό,τι κάνουμε είναι με τη συνεργασία του και προωθούμε και τους στόχους. Είναι μία άλλου είδους καταξίωση, αυτό είναι αλήθεια. Όπως είπατε προηγουμένως, υπεύθυνη για τη φωνητική καθοδήγηση και τη διεύθυνση του συνόλου από την ίδρυση, του έως και σήμερα είναι η κυρία Άλκη της Τόγια. Η οποία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει και πτυχίο μονοδίας και πιάνο από το Δύο Αθηνό. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Και ενώνει την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι γυναικεία. Γυναικεία. Οι γυναίκες εύκολα μεταξύ τους... Μια χαρά το πάμε. Γιατί υπάρχει και αυτό το στερεότυπο. Όχι. Το καταρρίψουμε εμείς. Βεβαίως. Βεβαίως. Το λέει η πορεία μας. Μπετόν αρμέ. Τελείως. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, γιατί είναι, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η ηλικία. Ποιες είναι αυτές οι ηλικίες που απαρτίζουν? Εμείς έχουμε το μικρότερο μέλος μας, είναι 18 χρονών και το μεγαλύτερο δεν έχει όριο. Αν θέλει κάποιος να σας απευθυνθεί με σκοπό να ενταχθεί σε αυτό το σύνολο. Μπορεί να έρθει, να μας βρει και να περάσει από φωνητική εξέταση από τη μαέστρο μας. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ... Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Πάνω σε αυτό που είπατε για τις... Πώς μπορεί ένα γυναικείο σύνολο να είναι έτσι δεμένο. Η μουσική ήδη αποφορτίζει τον άνθρωπο, τον ενώνει, του δίνει η ψυχική ευρωστία, η υγεία. Και όλοι που πάμε εκεί, πάμε για ένα σκοπό. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά. Και να κάνουμε πράγματα όμορφα. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω κι εγώ, γιατί υπήρξα μέλος χοροδίας για περισσότερα από 9 χρόνια. Ως σάλτο τότε, κοντράλτο σήμερα, άλτο. Μετά από πολύ τσιγάρο. Λοιπόν, και θέλω να διαβεβαιώσω πως είναι εμπειρία ζωής η συμμετοχή σε τέτοια φωνητικά σύνολα, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά πιστέψτε με, όταν βρεθείς μπροστά σε κοινό και όταν νιώσεις αυτή την αλληλεγγύη που επιστρατεύεται σε εκείνη τη στιγμή της ανάγκης με το φωνητικό δέσιμο που είναι απαραίτητο, έχεις την αίσθηση ότι επικοινωνείς με τον ουρανό. Έχεις την αίσθηση, μάλλον τότε αντιλαμβάνεσαι τι θα πει να ακούς αγγελικές φωνές. Νιώθεις ότι συμμετέχεις μέσα σε μία μυσταγωγία
ασύλληπτης πνευματικής. Είναι εκπληκτικό, δεν θα μπορούσατε να το πείτε πιο εύστοχα, κύριε Ναι, ναι, το έχω ζήσει. Ακριβώς επειδή το ζήσατε. Είναι μια εμπειρία που τη ζει κάποιος μόνο όταν είναι σε ένα χοροδιακό σύλλογο. Και σας καλούμε να το κάνετε, κύριες, κύριες, τελεία, κύριοι, όχι, για το Cantus Arte. Αρκεί πραγματικά να έχετε την μεγάλη αγάπη για τη μουσική, γιατί είναι βασική προϋπόθεση. Εσείς ξεκινήσατε την περιήγησή σας στο χώρο της μουσικής με αποσπάσματα από όπερες του Βέρντι. Συνεχίσατε πώς? Και με όπερες. Συνεχίζουμε με όπερα, με θεατρικό τραγούδι. Mm-hmm. Γενικά έχουμε μια τέτοια φυσιογνωμία μουσική. Mm-hmm. Μιουζικάλ, ελληνικές οπερέτες, έτσι. Βεβαίως. Τραγούδια που γράφτηκαν για το θέατρο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην επίμαχη συναυλία. Για τη συναυλία. Η συναυλία θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 3 mm-hmm. Μαρτίου. Θα γίνει στη 1 το μεσημέρι. Στο αμφιθέατρο Ξανθή Πιχόιπελ που είναι μέσα στο παλιό Μακεδονικό Μουσείο, τον Ιν Μόμους, Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων, που είναι η συνένωση πολλών μουσείων στη Θεσσαλονίκη. 3 χοροδιακά σύνολα θα έρθουν, θα παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα με ποικίλα τραγούδια και ξένα και ελληνικά και σύγχρονα και πιο παλιά και παραδοσιακά, ελληνικά ή ξένα παραδοσιακά. Mm-hmm. Θα έρθουν μαζί με εμάς, θα είναι άλλες 2 χοροδίες. Η χοροδία, η πολυφωνική νεανική χοροδία από την Πάτρα, είναι 23 φοιτήτριες, με τη Δήμητρα Πίτσιου, η οποία είναι η μαέστρος τους. Η πολυφωνική Πάτρα είναι ένας μεγάλος οργανισμός με πάρα πολλές δράσεις και έχει και μία νεανική χοροδία. Αυτή θα έρθει και η χοροδία συμβολιογράφων, του Συλλόγου Συμβολιογράφων Εφετείου Θεσσαλονίκης, με γυναίκες, με τον Ηρακλή Παναγόπουλο. Και εμείς η Cantus Arte του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Τι ωραία. Μπορώ να πω για την ιστορία μας, ναι, και για το μετά μας. Ναι. Εμείς 30 Μαρτίου θα τραγουδήσουμε στην Ακαδημία Αθηνών. Mm. Προσκεκλημένες να πλαισιώσουμε μουσικά μία εκδήλωση που γίνεται για τα 100 χρόνια του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξαιρετικά. Η μαέστρος μας είναι απόφυτος του πειραματικού. Γι' αυτό. Μάλιστα. Και μας κάλεσαν λοιπόν να τραγουδήσουμε εκεί και είναι μεγάλη τιμή. Είναι. Είναι, κυρία Καμαρινοπούλου. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλες και σπουδαίες επιτυχίες εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πολύ.